δύο καραβιές πετρέλαιο και οι Πέρσες θα σου πούνε, θα στα στείλω εγώ και όποτε θέλεις με πληρώνεις. Θα σου λένε λεφτά μπροστά και θα σου στείλω. Λοιπόν, μην νομίζουμε ότι αυτά είναι σενάρια παιδικής φαντασίας. Είναι μια πραγματικότητα και η επιλογή μεταξύ σταθερότητας και απομόνωσης από τη μία πλευρά και τυχοδιοκτισμού από την άλλη είναι πραγματική. Μην την υποτιμάμε. Χαίρετε, να το εσάς. Τα νούμερα περίπου λένε κάποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Τώρα δεν ήθελε να μας πει ο κύριος Ρόζας μερικά πράγματα. Ράζος. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί κάνω ρεπορτάζ καθημερινά σε αυτούς που κάνουν εσωτερικές δημοσκοπήσεις, μάλιστα σε εξέλιξη, δεύτερο τρίτο παίζει η ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο τρίτο. Σε ορισμένες περιφέρειες το ΣΥΡΙΖΑ περνάει. Η επόμενη μέρα σας βρίσκει λοιπόν στην αντιπολίτευση, αλλά με μια ισχυρή δύναμη στη Βουλή. Εσείς σε ποια βάση θα συνεργαζόσετε με τον Σαμαρά ή θα επιβάλλατε μια ίδια συνεργασία εάν ο Σαμαράς έλεγε ότι εγώ θέλω να προχωρήσω μόνος μου? Μπορείτε να επιβάλλετε μια ίδια συνεργασία? Μιλάτε σε άνθρωπο που έχει κάνει κίνηση παλιότερα και έχει προκαλέσει σε έναν βαθμό τη συνεργασία και την κυβέρνηση που έγινε. Δηλαδή στο γραφείο μου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας συνυπέγραψαν χαρτί που έλεγε ότι θέλουμε μια κοινωνική κυβέρνηση και λοιπά. Αυτό και μάλιστα έκανε σκοπό να πάρουμε και από άλλα κόμματα. Ωραία. Αλλά αυτό που λέτε και που το ξέρω μπορεί να γίνει τώρα. Μπορεί δηλαδή να φωνάξετε εσείς. Διότι αν η πολιτική αρχηγή που είναι ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, μπορείτε να γίνει μια. Αυτό που μου λέτε τώρα μου δίνει μια άλλη ιδέα και με ένα άλλο ερώτημα. Μπορείτε εσείς οι βουλευτές κάποιοι.